Καλά πολύ τα περάσατε, ε, καλά περνάμε όλοι. ήδη στα γυρίσματα. Κοίταξε, είναι μια πολύ φρέσκια κομμωδία, μια πολύ ναι. φρέσκια δουλειά που πιστεύω θα την αγαπήσει το, το, κοινό. Είναι κάτι το οποίο, τουλάχιστον μέσα από αυτό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι από τα γυρίσματα, δεν θυμίζει κάτι. Ή και αν θυμίζει, θυμίζει σε πολύ ναι. μικρές μικρέ πτυχέ. Είναι κάτι εντελώ. Καμιά φορά και να θυμίζει κάτι καλό είναι. Γιατί αισθάνεσαι ναι, είναι με την. Ναι, ίδια. αλλά νομίζω ότι. Κομμωδία καταστάσεων είναι. Που είναι σε μια πολυκατοικία έτσι, σε ένα χώρο, σε ένα Ακριβώ και με πολύ καλού ηθοποιού και mm. συνεργάτες συνεργάτε που οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουν ξανακάνει πολλέ φορέ κομμωδία. Και αυτό το χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ξέρεις, η κομμωδία θέλει παρτενέρ. Θέλει ναι, ε, ναι, ναι, ναι. ανθρώπους ανθρώπου που γνωρίζουν το ρυθμό, που μπορούν και είναι λίγο πιο άνετοι στο, στον αυτοσχεδιασμό μερικέ φορέ. Κάποιε. Άνετο πρέπει να είσαι και στα γυρίσματα. Θέλω να πω. Είσαι αυτό ο κουλ cool Λάθο, έχω την εντύπωση. Και τι απαντήσει ε, ε λέτε, ο χαρακτήρα μου. ναι, όντω και εγώ το παρατήρησα και... τώρα α. ότι απαντούσα σαν, σαν το χαρακτήρα ναι. μου. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα αυτό. Το να φορά το σακάκι, α το του χαρακτήρα και να είσαι μέσα στο σετ και να έρχεται κάποιο να σου κάνει συνέντευξη και ενώ σου μιλάει για προσωπικά πράγματα, απαντά <laughs> λίγο σαν το χαρακτήρα. Είναι λίγο, έχει και λίγο μια παράνοια λίγο αυτό το πράγμα. Τώρα το είδα. Λοιπόν, τι... αυτό ξεκινά 9 Σεπτεμβρίου και είναι καθημερινό για να δώσω όλη την πληροφορία. Τι ώρα θα παίζει. 9 η ώρα νομίζω αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι. ώρα. 9 η ώρα το βράδυ. Ναι, απέναντι. Σε πιο έτσι... Δισα... Πώς πω... Prime time. Ναι, δύσκολα ναι, ναι. τα... Α, δύσκολα, ναι, δύσκολα. Ναι, τα... ε, νομίζω Ζω. ότι η Έρτα έχει κάνει έτσι, ένα τεράστιο βήμα ναι. και με πολλέ σειρέ και με ωραίες σειρές. Ναι, ναι. Είναι μια αλλαγή, ναι. Να σου πω, εσένα, εσύ τι νομίζεις ότι είναι πιο εύκολο να περάσει το κοινό. Το δράμα ή... Νομίζω Ομύρια. ότι έχει να κάνει με την εποχή. Mm. Δηλαδή, σίγουρα ξέρεις, με το τι έχει ανάγκη ο κόσμο, και από εκεί και πέρα, βέβαια, με το, το πόσο ξέρεις, μιλάει ας πούμε, το κάθε έργο στο, στην εποχή, στο θεατή, στο πώ θα την αγαπήσει. Δηλαδή, παίρνω παράδειγμα για μένα ας πούμε, που, που σκηνοθέτησα πρώτη φορά το Killer Joe, που Α, ναι. ήρθε μετά κατευθείαν το, τον ε, κορονοϊό. Με το που ο κόσμος είχε περισσότερη ανάγκη, πιο θεάματα, πιο, πιο ελαφριά, με γέλιο, με κάτι άλλο. Που δεν πήγε άσχημα, αλλά πιστεύω ότι αν ανέβαινε μια άλλη εποχή ας πούμε, το Να. συγκεκριμένο έργο, θα ήταν διαφορετική η, η ναι, εκτίμηση. Ναι, αλλά το, το, την τάση ποιο την ορίζει, το κοινό ή τα κανάλια. Το, 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 και το κοινο... γιατί... Νομίζω κυρίω το τι συμβαίνει ε, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό τέτοιο. Κοίταξε, ότι οι άνθρωποι, ακόμη και σε εμά που δεν είμαστε άνθρωποι που αποφασίζουμε για το ποιε σειρέ θα, θα mm -hmm. παίξουν στην τηλεόραση, mm -hmm. προφανώ. Ε, λέγανε, μα γιατί δεν υπάρχουν κομμοδίε, γιατί δεν υπάρχουν κομμοδίε. Καθημερινή κομμωδία δηλαδή... υπάρχει μια δυσκολία στο να ναι. κάνει. Δηλαδή, πιο εύκολα κάνει δράμα. Βέβαια, είναι πολύ χαρακτήρε παράλληλε ιστορίε. Κομμοδία καθημερινή. Είναι Η αλήθεια είναι ότι φέτο κάνουν διάφορε Και Δοκιμάζονται όλοι.